συμβούλους και στους συμπολίτες μας. Όπως ξέρετε, ο λόγος της κατεχέμουσας συνεδρίας σήμερα είναι καταρχήν η ενημέρωση και κατά δεύτερον η λήψη απόφασης αναφορικά με την ενδεχόμενη άφηξη προσφύγων στην περιοχή της Μικρολίπης, των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων της Μικρολίπης ΑΕ και όχι μόνο στην Μικρολίπη, αλλά γενικά σε κάθε περιοχή της επικράτειας του Δήμου Γλυκής. Είναι γεγονός, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι από τις αρχές του 2016 η πατρίδα μας έχει μεταβληθεί σε σταθερή εστία υποδοχής χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών. Όσα χώρια των στρατιωτικών επιχειρήσεων που ξέσπασαν μετά τις επίκαιρες αναταράξεις στη Συρία και την υποδοχή των μεγάλων δυνάμεων. Η φρίκη του πολέμου, η αβάσταχτη απειλή κατά της ανθρώπινης ζωής, ανάγκασαν χιλιάδες συνανθρώπους μας να αποφευθούν βία από τις προγονικές τους κατοικίες και να ζητήσουν μετά από πολλές κατοχίες ένα νέο, ένα ελληνικό περιβάλλον για να συνεχίσουν τη ζωή τους από τα συγκρίνια του πολέμου. Στην αιχμή της προσφυγικής κρίσης, ο νομός Κλυκής και οι δύο Δήμοι, ο Δήμος Κλυκής και ο Δήμος Περονής, το Γενικό Νοσοκομείο Κλυκής και η εμπλεκό και εμπλεκόμενη με το ζήτημα φορείς, σήκωσαν ένα τρομακτικό βάρος κάτω από εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες. Θυμόμαστε πραγματικά όλοι την αχανή προσφυγούπολη της Ιδωμένης με τα 25.000 περίπου άτομα, πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και τα προσωρινά κέντρα προσωρινής φιλοξενίας που οργανώθηκαν στο Χέρσο και στη Νέα Καβάλα σε εγκαταστάσεις του στρατού. Στο σύνολό τους, οι κάτοικοι του νομού μας συμπόνεσαν αυτό το τέλειο το κομβόι της προσφυγιάς και στάθηκαν στο πλευρό των προσφύγων, προσφέροντάς τους στέγη, ένα ζεστό πιάτο φαΐ, τουρχισμό και κάθε απαραίτητο είδος που ήταν ανάγκη για να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη καθημερινότητά τους. Σε ένα καθαρά προσφυγικό τόπο, όπως είναι ο δικός μας, το τράφμα της συλλογικής μνήμης είναι ακόμη νοπό. Και οι γενιές των παππούδων μας όλοι ξέρουμε πόσο βασανίστηκαν για να επιβιώσουν, για να ανθρωποδίσουν στη νέα μας πατρίδα. Επομένως, ως πολίτες, δείξαμε ότι είμαστε μια υγιής κοινωνία. Δείξαμε πράγματος την αλληλεγγύη μας, τον ανθρωπισμό μας και την ευαισθησία μας και αγκαλιάσαμε τις προσφυγικές οικογένειες, είτε αυτές διέμεναν σε καταβλισμούς, είτε στην καλύτερη περίπτωση κάτω από κάποιες κάτω από μια ασφαλή στέγη. Είναι αλήθεια ότι κάποιες φορές δοκιμάστηκαν και οι δικές μας αντοχές. Το Γενικό Νοσοκομείο Κλυκής, ελλείψη ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, κυριολεκτικά γονάτισε. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί και οι εργαζόμενοι υπερέβαλαν αυτόν για να εξυπηρετήσουν περιστατικά υγείας. Οι γενικές κρίσεις από εκείνη την περίοδο είναι ότι σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, ως άνθρωποι πάνω απ' όλα, και σε επίπεδο υποδοχής και σε επίπεδο φιλοξενίας. Λίγους μήνες μετά την αποσυμφόρηση της Ιδωμένης, το Δεκέμβριο του 2016, εγκαινώθηκε η προσφυγική δομή του Χέρσου. Έκτοτε, στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, προσελούνται σε κατοικίες με τη φροντίδα της Όμνες 385 πρόσφυγες, ενώ περιοδικά καταλήγουν στο ξενοδοχείο Θεά Δήμητρα, των ουδιών οικογένειες με τα ανήλικα παιδιά τους. Οι τελευταίοι νέοι επισκέπτες στην περιοχή των Μουλιών, δυστυχώς, όπως μου καταγγέλθηκε ευθές από κατοίκους της περιοχής, δεν έχουν αφήσει καθόλου καλές εντυπώσεις. Αντιπροσωπεία δημοτών που σας ανέφερα, τους οποίους δέχτηκα ευθές στο γραφείο, διαμαρτυρήθηκε εντονότατα για παραβατικές συμπεριφορές, για συμπεριφορές που περιορίζουν τα δικαιώματά τους και τις ελευθερίες της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το νέο είδος συμβίωσης παράγει τις λειτουργίες. Με συνέπεια, οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου
να αξιώνουν την άμεση και μόνη καθομάκρυνση των λαθρομεταναστών, όπως χαρακτηριστικά τους ανέφεραν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος οργανωμένος κρατικός έλεγχος και είναι ασαφές το προσφυγικό προφίλ των εκεί φιλοξενούμενων. Δεν υπάρχουν δηλαδή στοιχεία ταυτότητας, εθνικότητας και αίτησης ασύλου. Οι προσφυγικές ροές, ελέγχου της παράνομης εισβολής της Τουρκίας στη Συρία, συνεχίζονται και η χώρα μας εξακολουθεί να δέχεται ένα νέο μαζικό κύμα προσφυγικών ροών και μεταναστευτικών ροών. Και το αμύθιτο ερώτημα που γεννάται σε ό,τι αφορά την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση είναι πού θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τα κορυφαία συνδικαλιστικά μας όργανα, η ΠΕΡ και η ΚΕΔΕ, από την πρώτη στιγμή που ενίσχυσε η προσφυγική κρίση, διακήρυξαν σε όλους τους τόνους την αδύνατη αναγκαιότητα της αναλογικής κατανομής του προσφυγικού πληθυσμού ανά την επικράτεια. Αυτή είναι και η δική μας πολιτική γραμμή. Σεβόμαστε τους πρόσφυγες, με διάθεση στήριξης και συμπαράστασης, αλλά αντικειμενικά αδυνατούμε να σηκώσουμε άλλα νέα προσφυγικά βάρη. Η θέση μας αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν χωρά σε ανταλλάγματα ή άλλο είδους εξισορροπήσεις. Αρθρώνοντας τη σημερινή συγκυρία υπεύθυνα, αλλά όχι αβασάνιστα, είναι ψυχρά υπολογιστικά κριτήρια. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην πρόταση εγκατάστασης που έγινε εχθές από το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, όταν 3:27 το μεσημέρι χτύπησε το τηλέφωνο το κινητό και μου ανέφερε ο διευθυντής του γραφείου του Υπουργού ότι το Σαββατοκύριακο να περιμένουμε 100 πρόσφυγες στην περιοχή της Μικρολίμνης. 100 πρόσφυγες οι οποίοι προέρχονται, όπως μου δήλωσε, από τη Συρία και θα είναι οικογένειες. Ενημερώνω το σώμα ανοιχτά και καθαρά, όπως έχω τη θεσμική υποχρέωση να το κάνω, για τις μέχρι σήμερα ενέργειές μου. Στη βάση της αναλογικής κατανομής του προσφυγικού πληθυσμού, η Περιφερειακή Ενότητα Κυλικής, ο νομός Κυλικής δηλαδή, δικαιούται να δεχθεί προς φιλοξενία 627 πρόσφυγες. Τα επίσημα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν υπερκάλυψη της ποσοστιαίας αναλογίας. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα, 385 πρόσφυγες αυτή τη στιγμή μένουν σε διαμερίσματα εντός της πόλης του Κυλικής, και άλλοι 200 περίπου πρόσφυγες και μετανάστες διαμένουν στο ξενοδοχείο των Μουριών. Παραδίπλα, στο Δήμο Παιωνίας, η κατάσταση είναι πιο επιβαρημένη και τα προβλήματα εκτοξευμένα. 1.100 πρόσφυγες μετανάστες στη Νέα Καβάλα και άλλοι 500 έχουν εγκαταλείψει σε κάποια μικροξενοδοχεία της περιοχής. Αθρηστικά λοιπόν, το σύνολο των φιλοξενουμένων είναι 2.285 πρόσφυγες. Και αυτό, αν το μεταφράσουμε σε ένα ποσοστό, ο νομός Κυλικής δεν έχει καλύψει μόνο το 1% του πληθυσμού του, έχει το 27,4%. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι κάνουμε μια συζήτηση άχαρη, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, για βασανισμένες πτυχές, για σωστές ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης με ικανές υποδομές, για αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες και έχουμε μπει δυστυχώς στη διαπιστήρα των αριθμών. Από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι καθόλου δίκαιο άλλες περιοχές να φορτώνονται και να επιβαρύνονται με προσφυγικές εγκαταστάσεις και άλλες όχι. Η πληροφορία για τη μεταφορά προσφύγων στο ξενοδοχείο της Μικρολίμνης
είναι μια ευθεία παραβίαση και καταπάτηση των συμφωνηθέντων. Έτσι ακριβώς την εξέλαβα ως δήμαρχος και αισθάνθηκα την υποχρέωση να εκμεταλλευτώ το συμφέρον του τόπου μου και των συνδημοτών μου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, αφού ενημέρωσα καταρχήν τους αντιδημάρχους και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ξυλοκρατιάς και επισκέφθηκα άμεσα στις 4 και 4 τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου στην Πικρολίμνη, όπου παρόντος και του πρόεδρου της Ξυλοκρατιάς και του αντιδημάρχου Ανέστη Μπογγέλη και του διταλμένου συμβούλου Βλάση Φωτίδη, του ξεκαθάρισα τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής. Με βάση τους κανόνες της αναλογικής προσφυγικής καταμονής, είπα στον κύριο Βενετάκη ότι είμαι ενάντια στην εγκατάσταση των προσφύγων, όχι μονάχα στο ξενοδοχείο της Πικρολίμνης, γενικότερα σε κάθε χώρο εντός του Δήμου Κλικής, και ότι θα εξαντλήσω κάθε περιθώριο ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση στο ξενοδοχείο όπως και οπουδήποτε αλλού. Μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο της Ξυλοκρατιάς, τον οποίο τον ευχαριστώ πραγματικά για την άμεση ανταπόκρισή του, ζήτησα να γίνει έκτακτη λαϊκή συνέλευση στην Ξυλοκρατιά. Κάτι το οποίο και έγινε σήμερα το πρωί στις 10 η ώρα. Ομόθυμα οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας, φτάσονται στην απόφασή τους κατά της εγκατάστασης των προσφύγων στο ξενοδοχείο. Μετά από αυτά, μετά δηλαδή από τη χθεσινή ενημέρωση και την επίσκεψή μου στο ξενοδοχείο, ενημέρωσα όσοι είχα υποχρέωση τους επικεφαλείς των παρατάξεων και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με τον οποίο συναποφασίσαμε τη συνεδρίαση τη σημερινή, η οποία είναι κατεπίβωσα γιατί το θέμα ήταν κατεπίβωρο. Και ουσιαστικά η σημερινή συνεδρίαση έχει να κάνει και με την ενημέρωση του σώματος και των συνδημοτών που είναι σήμερα εδώ, αλλά και με τη λήψη απόφασης, η οποία απόφαση, σας είπα και πριν, δεν έχει να κάνει περιοριστικά με την Πικρολίμνη, έχει να κάνει με κάθε ενδεχόμενη άφηξη προσφύγων και μεταναστών σε οποιοδήποτε σημείο εντός της εντατικής περιφέρειας του Δήμου Κλικής. Όλες αυτές οι επαφές οφείλω να πω ότι είχαν ως αποτέλεσμα, όπως τουλάχιστον διαβεβαιώθηκα και εγώ από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, την ακύρωση της σύμβασης του ξενοδοχείου Πικρολίμνη σχετικά με την παραμονή των προσφύγων. Και αυτό το διαβεβαίωσε ο ίδιος ο υπεύθυνος και σήμερα το πρωί στη λαϊκή συνέλευση που έγινε στην Ξυλοκρατιά, αλλά και μετά ερχόμενο στο γραφείο μου, γιατί πραγματικά ζήτησα εγώ ο ίδιος να έρθει το γραφείο μου. Ο άνθρωπος αυτός και ο κάθε επιχειρηματίας κοιτάει πραγματικά το συμφέρον και καλά κάνει. Έχει ένα ξενοδοχείο, το οποίο με ευθύνες και του Δήμου Κλικής έχει υποβαθμιστεί, δεν έχει αναδειχθεί όπως έπρεπε η περιοχή και έπρεπε να βρει και είχε μάλλον ως μονόδρομο αυτή την επιλογή. Και σε αυτό αναφέρω και εγώ και πάλι ότι έχουμε ευθύνη και εμείς ως Δήμος Κλικής για την μη αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής της Πικρολίμνης. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος διαπίστωσε ότι σε τελική ανάλυση μπορεί να έκλεινε μία τρύπα, μπορεί να έπαιρνε μία ανάσα οικονομική, αλλά η παρουσία αυτών των ανθρώπων στην περιοχή θα δημιουργούσε προβλήματα, τα οποία ίσως ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν μελλοντικά. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε να αποφασίσουμε εάν θα χρησιμοποιήσουμε το γερό χαρτί που έχουμε
και αναφέρομαι στο χαρτί της αναλογικής κατανομής του προσφυγικού πληθυσμού. Ό,τι απετράπει μεταρχία όσο και πιεστική παρέμβαση στην Πιτολίμη δεν σημαίνει ότι δεν θα επαναληφθεί ως κίνηση. Για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι οφείλουμε με δυνατή φωνή και με δυναμικό λόγο να αξιοποιήσουμε το επιχείρημά μας, ότι δηλαδή έχουμε υπερβεί κατά πολύ τον απαιτούμενο αριθμό των φιλοξενουμένων που μας αναλογεί και ως Δήμος και ως Δομός Κλικής. Και οι ασκούντες στην προσφυγική μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να το κατανοήσουν και να σταματήσουν να κοιτάζουν προς τα εδώ κάθε φορά που οι προσφυγικές ζωές αυξάνονται. Αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις, τις οποίες σας τις διατύπωσα καθαρά. Άλλοι επέδειξαν μια αγχωμένη βιασύνη και δυστυχώς περπάτησαν με λαϊκισμό, λειτουργώντας πολλές φορές και ως γασάντες. Δεν μπορεί, κύριοι συνάδελφοι, να ενημερώνω από την πρώτη στιγμή, όταν έλαβα γνώση, όταν είχα εγώ ενημέρωση, να ενημερώνω άμεσα όλο το σώμα, τους επικεφαλείς, και ορισμένοι να στηρίζουν αδιάφορα και να προσπαθούν πριν γίνει η συνεδρίαση να ρίξουν ευθύνες και να κατηγορήσουν αβασάνιστα και τη Δημοτική Αρχή και εμένα προσωπικά. Ό,τι έρχεται στο φως και στη γνώση μου, ενημερώνω άμεσα και δεν κρύβομαι. Ό,τι έχω να πω, το λέω δημόσια και όχι μέσα από ανώνυμα site ή από το Facebook. Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε αποδείξει στο ακέραιο το χρέος μας. Έχουμε δείξει και στο παρελθόν και τον πνευματισμό μας και τη συμπαράστασή μας στους πρόσφυγες, αλλά δεν αντέχουμε άλλο δυσβάστακτο φορτίο. Συνεπώς η θέση μας πρέπει να είναι ένα μεγάλο όχι σε κάθε σχέδιο και σε κάθε πρόταση προσφυγικής εγκατάστασης, κινούμενη στη γραμμή της αναλογικής κατανομής προσφυγικού πληθυσμού ανά την επικράτεια. Θα ήθελα πραγματικά σήμερα να εκφραστείτε και να πείτε δημόσια αυτά τα οποία πιστεύετε. Αναγνωριζόμενοι ότι το προσφυγικό θα δημιουργήσει μια εθνική κρίση, την οποία δεν μπορεί να την αντέξει μόνο ο Δήμος Κλικής και ο Νομός Κλικής. Ή αλλιώς να πω, μόνο η Βόρεια Ελλάδα. Στη χθεσινή συνάντηση που είχα, επικοινωνία που είχα με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, του ζήτησε να μου στείλει τα στοιχεία από την κατανομή του προσφύγων ανά την επικράτεια. Και περίμενα ακόμα και τώρα κάποια έγγραφα στοιχεία, τα οποία δεν μου εστάλησαν. Δεν είμαι κατά των προσφύγων. Ούτε εσείς είστε κατά των προσφύγων. Και δείξατε και τον ανθρωπισμό μας και όλες τις ενέργειες ανθρωπιάς υπέρ αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει όμως να γίνει ένα ξεκαθάρισμα ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και θα πρέπει επιτέλους σε αυτό το κράτος να λειτουργεί οργανωμένα και να δείχνει κάθε στιγμή με τις κινήσεις του ότι είναι κράτος. Ξέρω ότι έχουμε μεγάλο φορτίο και μπορεί σήμερα να είναι η Πιτολίμη, αύριο να είναι κάποιο άλλο σημείο του Δήμου μας. Ξέρω επίσης ότι το αν δεν έρθουν εδώ σήμερα, δεν θα αισθανόμαστε καλά αν θα πάνε κάπου αλλού. Ξέρω ότι το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπιστεί εδώ μέσα, και όταν λέω εδώ μέσα, ενώ στην Ελλάδα. Αλλά θα πρέπει όλοι μας, όλοι οι Δήμοι, όλες οι περιφέρειες, να πάρουν αυτό το χρωστό που τους αναλογεί. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά να ζήσουν και να βιώνουν σε ανθρώπινες συνθήκες και επιτέλους να εφαρμοστεί επιτέλους το άσχημο. Να εντατικοποιηθούν δηλαδή οι διαδικασίες απόκτησης ασύλου προκειμένου να πάνε αυτοί
εκεί που πραγματικά θέλουν. Και η θέλησή τους δεν είναι να μείνουν στην Ελλάδα. Η θέλησή τους είναι να φύγουμε στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, ξεκάθαρα ανέφερα ότι δεν μπορεί ο Δήμος Κυλικής να αντέξει άλλο προσφυγικό και μεταναστευτικό φορτίο. Σας ευχαριστώ. Η δική μου κάτοικη είναι αντίθετη για τους μετανάστες. Συγχρόνως όμως είναι και δικαιολογημένη αυτή η αντίδρασή τους, διότι τα χωριά μας κατοικούνται από ηλικιωμένους ανθρώπους. Βρισκόμαστε 35 χιλιόμετρα από το αστυνομικό τμήμα, δηλαδή ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει με το. Τι μέρες περνάει και η ελληνική αστυνομία. Και συγχρόνως με εκνεύρισε τρομερά ότι την Παρασκευή μου είπαν ότι θα έρθουν μετανάστες. Χωρίς να γίνει μια ενημέρωση, έχω ένα υδραγωγείο για τους δημοτικούς συμβούλους. Της δεκαετίας του 60, το κρατάμε με τα δόντια. Ένα διοστάσιο επίσης της δεκαετίας του 60, που και αυτό το κρατάμε, δηλαδή, αμήνουμε χωρίς νερό, πραγματικά. Και δεν και πόσο. Και πιστεύω ότι οι κάτοικοι είναι δικαιολογημένοι για την αντίδρασή τους αυτή. Και αυτή δηλαδή μας πήραν την πικρολίδη, μηνώσαν από άλλο υδραγωγείο και μειώθηκα ένα χωριό. Είμαστε δύο χωριά με ένα μικρό υδραγωγείο. Και αν έρθουν ακόμα ένα χωριό, θα αντιμετωπίσω τρομερά προβλήματα. Δεν έχω ούτε μία παιδική χαρά. Αποχαιρετικό δεν έχει εκεί πέρα. Με βόλου θα λειτουργεί το συζητήριο. Αυτά. Συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα οφείλω να τονίσω ότι το τυπικό μέρος της ουσίας, γιατί βλέπω το ενδιαφέρον του κόσμου και με προξενεί εντύπωση, με την έννοια για τέτοιου θέματα καλούμαστε πολλές φορές για να δημιουργηθούν και εντυπώσεις. Ούτως ή άλλως, ξέρετε, αγαπητοί συνδημότες, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς για κάποια πράγματα. Και εδώ θα φανεί και φαίνεται ποιοι άνθρωποι διοικούν τον νόμο. Αυτοί μπορούν και έχουν την δύναμη και την εξουσία να αποφασίσουν για κάποια πράγματα. Βεβαίως καλό είναι συνεπικουρικά να έχουν και την άποψη των υπολείπων, ειδικά σε τέτοια θέματα ευαίσθητα, για να αντιλαμβάνεστε, ξεφορτώνονται αυτό το βαρύ φορτίο που όντως είναι δύσκολη απόφαση, αλλά στα δύσκολα έτσι καταγράφονται αυτοί που θέλουν να λειτουργήσουν ως επικεφαλής ενός τόπου σε όλα τα επίπεδα. Εγώ χάρηκα για τον Δήμαρχο, γιατί στην περασμένη φάση, παρότι ο Δήμαρχος είναι 9 χρόνια στη διοίκηση και βεβαίως η Πικρολίνη στο χάλι που έχει, οφείλεται, όπως είπε, συμφωνώ απόλυτα μαζί, οφείλεται στις προηγούμενες διοικήσεις, στις οποίες συμμετείχε ο Δήμαρχος. Έχει σημασία, δεν πρέπει να είσαι Δήμαρχος για να μην αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου και δεν έγινε τίποτα. Και μάλιστα να ξέρετε ότι σε αυτή την εταιρεία εκεί που θα πάνε, που καλέσανε, ενημερώσανε ότι θα πάνε οι πρόσφυγες, είναι εταιρεία που συμμετέχει και ο Δήμος του Κυλικής. Και οφείλουμε να έχουμε ενημέρωση, όχι εμείς μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν έχουμε, και όλοι οι δημότες, ακόμα και οι δημότες του πρώην Δήμου Πικρολίδης, οφείλουν αντί από μια τέτοια γενική συνέλευση, γιατί το ξέρουν το θέμα, το πονάνε το θέμα, να γίνει μια γενική συνέλευση να δουν τα συμφέροντά τους που διαταράχθηκαν, που μειώθηκαν από τη συμμετοχή των δημοτών σε αυτή την εταιρεία, που βρίσκονται, σε ποιο επίπεδο. Και όπως είπε ο Δήμαρχος ξεκάθαρα, να τους πει την αλήθεια. Τώρα, θέλω να πω ότι επειδή ο Δήμαρχος σε περασμένες περιόδους που πάλι το προσφυγικό, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια φουντώνει. Εγώ χάρηκα πολύ, συμπάθησα τον λόγο που έχει γραμμένο. Φαίνεται ο λογογράφος ότι είναι φύλακος κείμενος
προς το ανθρώπινο κομμάτι του προσφυγικού ζητήματος. Είδα όμως ότι τελικά η άποψη βαραίνει και μπορεί να έχει απόλυτο δίκιο στο όχι κατευθείαν. Αλλά καλό είναι να είμαστε και συναισθηματικοί. Εγώ θέλω να πω ότι με δύο αντιλήψεις αντιμετωπίζει το θέμα και όλοι έχουμε, νομίζω, τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν ξεχωρίζει για μένα, δεν είναι κανένας πιο ευαίσθητος από τον άλλο. Ούτε πιο λογικός από τον άλλο. Αλλά η ανθρώπινη ευαισθησία σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι δεν ποινικοποιείται. Υπάρχει, ιδιαίτερα στους Έλληνες, εγώ σας λέω στους Κυπρισιώτες, είχα κάνει παρουσίαση στο Ευρωκοινοβούλιο για την αντιμετώπιση του προσφυγικού στη χώρα μας και σας βεβαιώνω ότι το ανθρώπινο πρόσωπο της Ελλάδος, της αλληλεγγύης προς αυτούς, ξεπέρασε τα δεδομένα και τον πύχη, γιατί η εικόνα στο κλειτής ήταν αυτή που ήταν κάτω από αυτές τις δύσκολες συγκυρίες. Τώρα πάμε όμως και λίγο στην ουσία ένα-ένα για να μας δίνονται κάποιες απορίες. Εμείς θα θέλαμε, γιατί ήρθαμε σήμερα όλοι εδώ, να ξέρετε κι εσείς, σε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Η πρόσφυσή μας όμως λέει ενδεχομένως να έρθουν οι πρόσφυγες. Ενδεχομένως μπορεί και να μην έρθουν. Εδώ είχα μια ένσταση, αλλά δεν την κατέθεσα με την καλή έννοια να μπούμε στην ουσία στη διαδικασία. Αλλά τελικώς εδώ είναι όταν ενημερώνουν το Δήμαρχο από το Υπουργείο ότι θα έρθουν πρόσφυγες, σημαίνει ότι θα έρθουν. Δεν υπάρχει ενδεχομένως να έρθουν ή να μην έρθουν, αφού έχουμε ενημέρωση από τον καθήλυν αρμόδιο υπουργό, από το γραφείο. Θα θέλαμε να είχαμε μια εικόνα και νομίζω ότι σε επόμενη φάση σύντομη να μεταφερθεί και όλους τους συνδημότες μας ποια είναι η πραγματική εικόνα ειδικά των προσφύγων που διαμένουν σε διαμερίσματα εδώ στο Κυπτής πέρα από τον αριθμό των στιγμών 385 θέλουμε να ξέρουμε αυτοί στην κοινωνία μας ενσωματώθηκαν, είναι ευχαριστημένοι, ζουν καλά, θέλουμε μια περιγραφή που είναι πολύ εύκολο ο Δήμος να ασχοληθεί με τις κοινωνικές του υπηρεσίες, να έχει την εικόνα για να νιώθουν οι πολίτες, γιατί αν είχαμε σήμερα αυτή την εικόνα εδώ από ενημέρωση, θα λέγαμε, μάλιστα, αφού είναι χαρούμενοι, αφού είναι ευχαριστημένοι, αφού πηγαίνουν σχολείο, αν υπάρχουν σχολιά, πόσα παιδιά πάνε στα σχολιά, όλα αυτά, θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα είναι μια χαρά. Έχω την αίσθηση, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας και απευθύνουμε πιο πολύ στους συνδημότες μου, στους πολίτες που είστε εδώ ήδη. Τι είπε ο Δήμαρχος και τι δίκιο σε αυτό. Όλοι. Δεν έχει σημασία αν στο βιβλίο είμαστε και λόγω καταγωγής πρόσφυγες και πιο ευαισθητοποιημένοι να έχουν όλοι εδώ και να μην γίνει μια ισότιμη κατανομή αναλογική. Βεβαίως πρέπει να γίνει αναλογική. Αλλά εγώ λέω ότι η αναλογική από ό,τι άκουσα τα νούμερα είναι για 600 πρόσφυγες. Μα εμείς ήδη έχουμε 2.700. Τους υπόλοιπους 2.100 θα τους διώξουμε. Αφού έχουμε παραπάνω, αφού ήδη είμαστε επιβαρημένοι, αφού δηλαδή, εννοώ ότι δεν αντιδράσαμε, δεν διεκδικήσαμε και το αντιστρέφω. Και λέω ότι καθημερινά αυτά τα φορτία με την έννοια των ροών, των προσφύγων, των μεταναστών, όπως και αν τους λέει ο καθένας, δεν έχει σημασία. Αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά έχουν και πολλαπλάσει. Που σημαίνει αυτό το νούμερο. Δεν είναι νούμερο, είναι άνθρωποι. Δεν αλλάζει καθημερινά. Μπορεί ο μέσος όρος αναλογικά να ήταν 600 πριν 5 μήνες και σήμερα να γίνει 2.500. Ρωτάω εγώ όλους μας, όλους μας, αν γίνει η αναλογία 2.500 τους δεχόμαστε ή βρήκαμε το όριο τώρα και λέμε όχι. Είναι κατεπέμπτο γιατί αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Εγώ είμαι βέβαιος ότι σε λίγο διάστημα, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες η αναλογικότητα θα μεγαλώσει σε όλα τα επίπεδα, που σημαίνει εμείς πρέπει να είμαστε προμηθείς. Γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε πραγματικά να μην κάνουμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για ένα θέμα, φίλες και φίλοι, για ένα θέμα που εμείς ξέρουμε ότι μας ταλανίζει στο κλειδί στα τελευταία χρόνια. Είναι δυστυχώς ο νομός μας. Εύκολα δεν αντιδρά επί της ουσίας. Βλέπετε σε άλλα μέρη, κοιτάξτε. Και υπάρχει και επιχειρηματολογία. Γι' αυτό, αφού το περιμένουμε, βλέπουμε ότι γίνεται αναγκασμός παντού. Προσέχονται κατά ομάδες τεράστιες αθλητικά.
δεν θα ακουστεί ο πλήκης. Θα ακούσει ο πλήκης. Ήδη έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι σε όλα τα επίπεδα. Και θέλω δημόσια πραγματικά, γιατί ξέρω πόσο οι τοπικοί πρόεδροι είναι δεστοποιημένοι με τις τοπικές τους κοινωνίες, να συγχαρώ δημοσία για την τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο πρόεδρο, γιατί έβαλε πραγματικά και ζητήματα λειτουργικά. Γιατί ο Δήμος, αν είναι έτοιμος και περιμένει να φθούν, εγώ σας λέω ότι δεν θα φθούν στην Πικρολίδη. Αλλά έχουμε μια περιοχή που είναι εντελώς ξεκομμένη μόνη. Τι θα κάνουμε? Βεβαίως πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Να ξέρουμε γιατί λέμε το όχι, επιχειρηματολογώντας. Όχι γιατί θα φοβηθεί ο παππούς ή η γιαγιά μόνο, ή δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ με την ίδρυση. Και βεβαίως, θυμάστε και την περασμένη φορά το λέγαμε, επειδή σου κασίνει το κεφάλι που είναι το διοικητής και λοιπόν την πληρώνουν οι δημότες, είχα πει τουλάχιστον, επειδή δεν εξαρτάται ούτε από το Δήμα, ούτε βεβαίως μπορεί να φωνάξει, να αντισταθεί, αλλά οι πρόσφυγες με εντολή του Υπουργού να φύγουν και να εγκατασταθούν. Εδώ ακριβώς τουλάχιστον τα προβλήματα, τα λειτουργικά των υποδομών που υπάρχουν και δεν μπορούμε να τα αναπληρώσουμε. Και είναι και μια περίοδος δύσκολη ο χειμώνα, με την έννοια των καιρικών συνθήκων. Θα πρέπει άμεσα να διεκδικηθούν και να τάχει ο τόπος εκείνος ή το τοπικό συμβούλιο όλα αυτά τα έργα υποδομής να είναι σε μια σειρά για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υπηρεσίες. Γιατί είτε θέλουμε είτε όχι, αυτό το θέμα εξαρτάται από άλλους. Εμείς όμως πρέπει να προνοήσουμε, να μην καθόμαστε και να κλαίμε μετά το γεγονός. Δεν έχει κανένα. Και πολλές φορές πιο δυσάρεστη από όλες τις περιοχές. Εδώ στο Κλικής δοκιμαστήκαμε την περίοδο 2016 μέχρι και πρόσφατα, είτε στο Κλικής, είτε στο Χέρσο, είτε στις Μουριές. Με τις ενέργειες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και των συντονιστών που είχαν ασχοληθεί με το προσφυγικό, του Χέρσου αποψηλώθηκε. Αποτρέψαμε εγκατάσταση στην Πικρολίμνη, στην περιοχή του Γαλλικού, στην περιοχή του Κεντρικού, στην περιοχή του Δροσάρα. Αυτά τα ζήσαμε. Επανέρχεται σήμερα το πρόβλημα εντονότερο με αυξημένες προσφυγικές ροές. Ο Δήμος Κλικής και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με την πόλη του Κλικής και το Σίγμα Σίγμα Μουριών, έχει έναν αυξημένο αριθμό μεταναστών και προσφύγων. Φαίνεται ότι αυτός ο αριθμός στο συντριπτορικό σταθμό Μουριών, με τα τελευταία προβλήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί, είναι παραπάνω από αυτό το οποίο μπορεί να σηκώσει. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, η αστυνόμευση, δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Και επειδή όντως είναι ένα δυναμικό πρόβλημα το μεταναστευτικό προσφυγικό, αυτό χρειάζεται πολύ σημαντική και σοβαρή παρακολούθηση. Το Γενικό Νοσοκομείο, οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, πραγματικά υπερέβαλαν με αυτό και υπερβάλλουν στις προσπάθειές τους. Ως άνθρωποι, ως κάτοικοι, ως δημότες, αγκαλιάσαμε με φιλανθρωπία, με ανθρωπισμό, με αλληλεγγύη και συνεχίζει αυτά τα αισθήματα προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Υπάρχουν όμως και τα θέματα των δυνατοτήτων και των αντοχών. Από τι επιτείνεται αυτή η κατάσταση? Από το ότι δεν υπάρχει είτε σωστή οργάνωση στην κεντρική πολιτεία, είτε σωστή διεύλυνση επικοινωνίας, είτε ακόμη και στην γενικότερη διαχείριση του προσφυγικού. Όλοι έχουμε ακούσει, και δεν πιστεύω να απέχει πολύ από την αλήθεια αυτό, ότι τη διαχείριση του προσφυγικού, την ουσιαστική διαχείριση του προσφυγικού, του μεταναστευτικού, την κάνουμε ΜΚΟ.
οι οποίες τις περισσότερες δεν είναι ελληνικό προϊόν. Και πολλές από αυτές έχουν και διαφανείς διαδικασίες και εργατικούς και έμπειρους, επιστημονικό προσωπικό κτλ. Πολλές όμως είναι που δεν έχουν διαφανείς διαδικασίες και κάνουν εθελοντικές business. Έτσι θα το χαρακτήριζε. Η κεντρική πολιτική, το κράτος, αυτή τη στιγμή είναι ανάμεσα στο Αιγαίο, στον Εύρο, στις ΜΚΟ, στις Βρυξέλλες και στην ΗΠΑ Τεαρμοστία. Εμείς είμαστε αυτοί που δεχόμαστε τα πρώτα χτυπήματα από τους δημότες και από ανθρώπους οι οποίοι μας φέρνουν εδώ για να τους βοηθήσουμε να φιλοξενηθούν, αρκετοί να κερδίσουν μέσα από αυτό και ο Δήμος να μην έχει ούτε τη σωστή ενημέρωση, ούτε την έγκαιρη ενημέρωση, ούτε και τους αντίστοιχους πόρους για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Επί του συγκεκριμένου θέματος είναι γενικό, είναι ξεκάθαρο, συγγνώμη, είναι ξεκάθαρο ότι ο Δήμος Κιλικής και γενικά η Περιφερειακή Ενότητα Κιλικής σήκωσε πολύ μεγαλύτερο βάρος όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να σηκώσει περισσότερο και δεν μπορεί να σηκώσει περισσότερο. Και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με την ανθρωπιά μας, ούτε με την αλληλεγγύη μας. Η αναλογικότητα στον επιμερισμό. Εάν η ΚΕΔΕ ψήφισε αναλογικά κτλ. Είναι γεγονός ότι ψήφισε αυτό. Από τη στιγμή όμως που εδώ αυτό το βάρος, αυτή η αναλογικότητα έχει ξεπεραστεί, δεν πρέπει να ισχύσει αυτή η αναλογικότητα για το, για το Δήμο μας, για το Κιλικής. Η διοίκηση πρέπει να λάβει τη σαφή και ξεκάθαρη θέση του Υφυπουργού, των βουλευτών, των περιφερειακών συμβούλων και να τους γνωρίζουν και οι δημότες και εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, έτσι ώστε πραγματικά όλοι μαζί, με σύνεση, με σύγκρια, με συνεργασία, να οργανωθούμε, γιατί οι μέρες είναι δύσκολες και μπορεί πραγματικά να πάντα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, για τα πιο δύσκολα, να μην πω για τα χειρότερα. Καταρχήν θέλω να κάνω μια εκτίμηση, κύριε Δήμαρχε, για την γραφτή εισήγηση την οποία κάνατε την έναρξη της εισήγησης. Νομίζω ότι αυτό που διαβάσατε αποτυπώνει τη διαχρονική στάση του Δήμου Κιλικής από το 2014 και μετά, και θέλω να στην εισήγησή σας να το διορθώσετε ότι η έναρξη των προσφυγικών ροών δεν ήταν το 2016, όταν ξεκίνησε το 2014. Όπως επίσης θέλω να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε μάλλον στην εισήγησή σας, γιατί αναφερθήκατε σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες, ξεχάσατε όμως τους εθελοντές. Γιατί στην έναρξη της προσφυγικής κρίσης από το 2014 και μετά και μέχρι να συντονιστούν οι θεσμικοί φορείς το 2016 που λέτε εσείς, το βάρος το σήκωσαν οι εθελοντές. Την ειδωμένη τη σήκωσαν οι εθελοντές. Αυτοί οργάνωσαν και στο τέλος και τις ροές. Το 1 εκατομμύριο κόσμος που πέρασε από εκεί, σε πολύ μεγάλο μέρος ήταν έργο των εθελοντών οργανωμένο. Θέλω να αποκαταστήσετε αυτή την ιστορική αλήθεια σε αυτούς οι οποίοι βρέθηκαν, δούλεψαν και πάλεψαν αυτή την και εξέφρασαν τα αισθήματα αλληλεγγύης και αλτρουισμού απέναντι σε ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα πρόβλημα διεθνές. Τονίζω και θέλω να το επαναλάβω ότι διαχρονικά ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε αλληλέγγυος. Δεν προέβαλε
εμπόδια, δεν εξέφρασε μεταλλοκτονίες, δεν συγκρούστηκε εκφράζοντας ρατσιστικές διαθέσεις απέναντι στο πρόβλημα και νομίζω και αυτό όλοι πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και αναγνωρίζω και εγώ με τη σειρά μου ότι η εισήγησή σας στην αρχή της είχε αυτό το πλέον. Όμως θέλω να θυμίσω εδώ κάποια πράγματα τα οποία γίναν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί θέλουμε δεν θέλουμε, όχι μόνο στο Κυλκίσσα αλλά και αλλού, ακούγαμε πολύ μεγάλες κουβέντες που είχαν περιεχόμενο που δεν συνάδει ούτε με τη σημερινή, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μέχρι το σημερινό πνεύμα συζήτησης και καταλήγανε σε πολύ ακραίες συμπεριφορές διαχρονικά. Μεγαλοστομίες που είχαν να κάνουν με απαγορεύσεις, με κλείσιμο συνόρων, με χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία να μην χάνουμε τον χρόνο υπόθηκαν κατά καιρούς. Και σήμερα αυτοί οι ίδιοι έρχονται να προσβιωθούν στην πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που λέει ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο, είναι διεθνές, δεν είναι ελληνοτουρκικό, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας και